νέο επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο? Νούμερο εδώ 10. Αρχικά. 10 είναι. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε βίντεο γιατί νιώθω πολύ παράξενα. Ναι, κάτι έχει πάει πολύ λάθος εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάθεσαι στη θέση μου. Εντάξει. Τώρα βγάζει νόημα. Ναι. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. That makes sense. Και τι θα συζητήσουμε αυτή τη φορά? Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο μιλάμε. Έλα, sleeping system. Το σύστημα ύπνου. Τα υλικά που θα χρειαστούμε όταν θα κοιμηθούμε. Πάνω στο βουνό. Πάνω στο βουνό. Ωραία, πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το πώς θα κοιμηθούμε. Όσον αφορά την προετοιμασία του εδάφους, κατά κύριο λόγο. Αν μιλάμε ότι κάνουμε σε χειμερινό βουνό. Άρα, okay. Μιλάμε για χιόνι κάτω. Άρα μιλάμε για χιόνι κάτω. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι... Να κάνουμε επίπεδο το μέρος που θα κοιμηθούμε, δηλαδή φτιαρίζουμε μέχρι να μπορούμε να κοιμηθούμε σε flat σημείο, διότι είναι πάρα πολύ άβολο, το έχουμε νιώσει, να ναι. Ξυπνάμε έναν όροφο κάτω. Και σε περίπτωση που δεν έχει χιόνι και μιλάμε για κανονικό έδαφος... Καλό είναι να καθαρίσουμε το έδαφος από αιχμηρά υλικά. Πέτρες, κλαδιά και όλα αυτά μπορεί να κάνουν και ζημιά στα υλικά και σε εμάς ενδεχομένως. Mm-hmm. Και να μην έχουμε έναν βολικό ύπνο το βράδυ. Άρα πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε στο χιόνι πάνω. Mm-hmm. Έχουμε σκάψει την τάφρο μας. Το πρώτο πράγμα που βάζουμε πάνω είναι... Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια κουβέρτα αλουμινίου πολλαπλών χρήσεων. Η κουβέρτα αλουμινίου, ο σκοπός της, ο κύριος σκοπός της είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Να περιθάλψουμε τέλος πάντων αυτό που έχει το ατύχημα, ώστε να γλιτώσει την υποθερμία. Ή και σε επιβίωση την καλύπτουμε γύρω από το σώμα μας, την μονώνουμε για να μην επικοινωνεί ο αέρας του σώματος με τον εξωτερικό αέρα. Ακριβώς. Και απλά επιβιώνουμε. Ναι. Αλλά στη δικιά μας την περίπτωση... Τη βάζουμε σαν ένα πρώτο layer το οποίο, ας πούμε, αποτρέπει την επαφή με το χιόνι των υλικών που θα δούμε αργότερα. Οκ. Okay. Επόμενο. Υπόστρωμα. Τι κάνετε ακριβώς το υπόστρωμα? Το υπόστρωμα, η χρήση του κατά κύριο λόγο είναι η εξής. Επειδή το σώμα μας κατά τη διάρκεια του ύπνου και όταν ξαπλώνουμε αποβάλλει θερμότητα, αυτό μας διασφαλίζει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται να μην αποβάλλουμε θερμότητα προς το έδαφος. Διότι το έδαφος είναι ψυχρό, ακριβώς. Αν είναι και χειμώνας. Έτσι, ακριβώς. Οπότε, όσο πιο καλό υπόστρωμα, τόσο μικρότερες απώλειες θερμότητας έχουμε. Επόμενο. Το sleeping bag. Λοιπόν, ο υπνόσακος, η δουλειά του είναι να εγκλωβίσει την θερμοκρασία που εκπέμπει το σώμα μας, όπως είπε πριν ο Σταύρος, και να την παγιδεύσει μέσα σε αυτό το πράγμα, στο οποίο κοιμόμαστε εμείς. Και να μας κρατήσει ζεστούς όλο το βράδυ. Οπότε μονώνει. Αυτή είναι η ιδιότητά του, η μόνωση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπνόσακων. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή χρήση. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό υπνόσακο. Και με μια λάθος χρήση να μην κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Ακριβώς. Θα συζητήσουμε σε. Εκτενέστερα, έχει πολύ ψωμί η υπνόσακος και οι επιλογές του γενικότερα. Οπότε θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Τώρα, για το κομμάτι της άνεσης και της επιβίωσης, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Ένα από αυτά είναι να προσθέσουμε ένα liner. Το οποίο liner τι είναι? Το liner είναι ένα σεντόνι. Σεντόνι το λες? Ένα σεντόνι πολύ έτσι... το οποίο ναι, μπαίνεις μέσα σε αυτό. Ένα σεντόνι το οποίο τοποθετείται εντός του υπνόσακου και μπαίνουμε εμείς μέσα στο liner. Το οποίο αυτό το πράγμα θα αυξήσει και λίγο τη θερμοκρασία άνεσης που μας παρέχει ο υπνόσακος, αν έχει πιο πολύ κρύο έξω. Αλλά και για θέματα υγιεινής δεν χρειάζεται να λερώνεις τον υπνόσακο, λερώνεις αυτό οτιδήποτε για να συμβεί μέσα για το θέμα χρήσης. Ισχύει. Τελευταίο για πολύ hardcore συνθήκες είναι το μπίβι. Μπιβουάκ, μπίβι μπακ, μπίβι σακ, θα το βρείτε με διάφορες ονομασίες. Το μπίβι είναι μια σακούλα επί της ουσίας, στην οποία θα μπούμε μέσα όταν οι συνθήκες θα γίνουν απαγορευτικές. Και μπαίνουμε με τα πάντα μέσα, για δηλαδή βάζεις μέσα το υπόστρωμά σου, βάζεις τον υπνοσακό σου. Και αυτό κλείνει γύρω σου και σου αφήνει ένα πολύ μικρό χώρο για να αναπνεύσεις. Έτσι ακριβώς. Σε δύσκολες συνθήκες. Παρέχει, το κύριο μέλημά του είναι ότι παρέχει διαβροχοποίηση, διαπνοή και προστασία από τον αέρα. Και κάπως έτσι τελειώνει το σύστημα ύπνου. Τέλος, να αναφέρουμε ότι
ένας εξοπλισμός με τον άλλον έχουν μια πολύ σοβαρή εξάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή... Κυρίως το ο υπνός αξιοδεπόστρωμα από αυτά που δείξαμε. Όχι, και τον μπίβι, άμα το σκεφτείς, γιατί ένα πολύ κακό μπίβι, για παράδειγμα, μπορεί να μας ισχύει, κάψει. Ισχύει. Οπότε πρέπει να συνδυάζονται σωστά και θα σας δώσουμε και δύο πολύ απλά παραδείγματα. Να χρησιμοποιήσουμε ένα κακό προσμέτριο υπόστρωμα ή μη χειμερινό υπόστρωμα με έναν υπνόσακο. Με ένα χειμερινό υπνόσακο, ναι. Τότε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Θα χάνουμε συνέχεια θερμοκρασία από ποιο μέρος ακουμπάει στο έδαφος πάνω. Ακριβώς. Και το αντίθετο, έτσι. Με ένα πολύ καλό υπόστρωμα, με ένα χειμερινό. Μπορεί να μην έχεις απώλειες κάτω το σώμα. Ναι. Δηλαδή, όντως, να θα έχεις απώλειες από πάνω, γιατί δεν θα μονώνει πάρα πολύ καλά μέσα, οπότε θα κρυώνεις πάλι. Και νομίζω αξίζει να πούμε και για τον BV. Μπορεί να έχεις ένα πολύ καλό σύστημα ύπνου, αλλά να έχεις μια πολύ κακή ποιότητα BV, με αποτέλεσμα... Να μην αναπνέει καλά και να ξυπνήσεις και να σε μουσκεμα μέσα λόγω της υγρασίας. Mm-hmm. Οπότε να μην κάνεις καλό ύπνο και πάλι. Ναι. Ή να μην επιβιώσεις, δεν είναι κάτι. Ναι. Συμβαίνει. Αυτό ήταν το σύστημα ύπνου. Ό,τι δείξαμε από υπνόσακους, υποστρώματα BV, θα τα αναλύσουμε και με περισσότερες λεπτομέρειες στα επόμενα επεισόδια. Θα πούμε για πώς γίνεται η επιλογή τους. Τα λέμε στο επόμενο. Yeah.